Στο Ηράκλειο και την καταμεστή αίθουσα του επιμελητηρίου φιλοξενήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο Πανελλαδικής Εμβέλειας «Προστάτευσε το παιδί σου από το ηλεκτρονικό έγκλημα», δράση την οποία διοργανώνει και μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία iDialog με τη στήριξη της WIND. Καταφέραμε να διοργανώσουμε την πανελλαδική δράση «Προστάτεψε το παιδί σου από το ηλεκτρονικό έγκλημα» σε 10 πόλεις της χώρας και σκοπός μας είναι να πάμε σε ακόμα περισσότερες. Το Ηράκλειο εδώ είναι ο 8ος σταθμός αυτού του ταξιδιού. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, το πώς οι γονείς θα επικοινωνήσουν με τα παιδιά και θα τα καθοδηγήσουν σωστά, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είμαστε στο Ηράκλειο το οποίο το αγαπάμε. Ήρθαμε εδώ για να δείξουμε στους γονείς και στα παιδιά ότι το διαδίκτυο είναι φως. Φέρνουμε το φως σήμερα στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Όσο για τους γονείς τι βλέπουν και τι κάνουν, θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι οι γονείς αυτό που εστιάζουν είναι το πώς θα έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους. Το θέμα που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο που βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο παιδιά να κολλάνε εισαγωγικά σε αυτά τα παιχνίδια διαδικτυακά ή ακόμα και στα social media. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί κατέκλυσαν το αμφιθέατρο του επιμελητηρίου για να παρακολουθήσουν την εισήγηση του Μανώλη Σφακιανάκη, αντιστράτηγου εν αποστρατεία της Ελλάς, ειδικού ερευνητή αναλυτή ηλεκτρονικών εγκλημάτων και προέδρου του Cyber Security International Institute. Τα παιδιά πρέπει από πολύ μικρή ηλικία να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια το διαδίκτυο, αρκεί πάντα να θέτουμε όρια και κανόνες και χρονικά περιθώρια και αφυπνίσεις για να έχουμε έτσι ένα μέτρο στη χρήση του. Όπως ξεκαθάρισαν ο κ. Σφακιανάκης και οι συνεργάτες του, το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμο με όρους και κανόνες, αλλά και επικίνδυνο όπου υπάρχει άγνοια. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε video games, ώρες video games που παίζουν τα παιδιά μας και είναι οι άνθρωποι. Άρα αυτό μας απασχολεί, μας ενοχλεί και πρέπει μέσα από εδώ να μάθουν από τη σημερινή μερίδα οι γονείς πώς θα καταλάβουν το παιδί τους ότι έχει πάρει το δρόμο του εθισμού, να μάθουν οι γονείς πώς τα παιδιά τους θα πρέπει να τα προστατεύσουν και την κατάλληλη στιγμή να τα τραβήξουν από το διαδίκτυο και τον εθισμό. Με λίγα λόγια, όχι να τα απομονώσουν από το διαδίκτυο, αλλά από τις πολλές ώρες, οι οποίες ώρες είναι εκείνες οι οποίες εθίζουν ένα παιδί και έναν άνθρωπο. Ο κύριος Σφακιανάκης και το επιτελείο του πλαισιώνουν τις δράσεις της iDialog, η οποία με τη στήριξη της WIND ταξιδεύει σε 10 πόλεις της Ελλάδας, μεταφέροντας πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές σε 3.100 άτομα που έχουν ήδη παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις. Οι γονείς έχουν πολύ μεγάλη αγωνία για να μάθουν για το θέμα. Και λόγω και του ομιλητή, ο οποίος είναι εξαιρετικός και σε αυτό που κάνει, αλλά και πολύ αγαπητός στον κόσμο, ο κόσμος πραγματικά έχει σπάσει τα τηλέφωνα. Και σε πολλά σεμινάρια μας λένε: σας παρακαλώ να έρθω και όρθιος να το ακούσω.